Τάκη, κρυφάκουσες, τι έγινε ακριβώς? Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι πήγα, κινήθηκα λίγο προς τα αριστερά μου, έκανα ότι έπινα νερό και άκουσα κάποια πράγματα. Δίπλα μας τον είχαμε, έτσι Γιώργη, έτσι εδώ. Δίπλα. Έλα εδώ, έλα, έλα κοντά μας, έλα να μάθεις. Εσύ είσαι κόκκινη, είστε okay με αυτό, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για fair play. Από ό,τι βλέπουμε, οι μπλε δεν κάνουν fair play, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε για να παίζουμε το παιχνίδι. Γιώργο, παραποιούμε κουβέντες τώρα. Ο Νίκος, ο Μπάρτης το κάνει συνέχεια αυτό. Ποιο? Εγώ πήγα να πιω νερό και άκουσα τα ματσαρίσματα. Εντάξει, και δεν είναι κακό να στήσω που λέει και ο λόγος αυτή. Και αυτοί το ίδιο θα κάναν. Θα μου ακουτώσαν, δεν το έκαναν. Εντάξει, το κάναμε. Έχει κάμερες, σε κοιτάνε. Ρε φίλε, περίμενε να μιλήσω, ρε φίλε. Περίμενε να μιλήσω με τις κάμερες. Κάμερες έχει και αυτό που λες εσύ, να δούμε αν σε χτύπησε ο ζώνη ή όχι. Περίμενε, ένα-ένα. Από εκεί και πέρα, εγώ πάω και κοιτάω ότι η Στέλλα αυτό το παιδί στα μάτια το ξέρω από πέρσι. Τι ψυχάρα και τι κρύο αίμα είναι και αυτή. Και της λέω ότι πιστεύω σε σένα ότι πρέπει να παίξεις, γιατί και πέρσι έξω τη σαβρούλα και έγινε την ψυχολογία. Πέρσι η Στέλλα 3 στα 3 έκανε στο flag race και την κέρδισε. 3 στα 3 ό,τι έκανε στη σαβρούλα σήμερα. Εγώ είπα την άποψή μου ότι παιδιά από εκεί θα παίξει ο Σάκης, ένας πολύ γρήγορος παίκτης. Και θα ρίξει σταυρούλα από πιο κοντά. Μα δεν ήταν απόψη σου, το άκουσες. Εκεί... Γιατί λες ότι ήταν απόψη σου? Τα παιδιά όλα ψηφίσαν όμως να παίξει όντως η Στέλλα για να ρίξει. Κι εγώ το έκανα από τα ίδια μέτρα με τη σταυρούλα και να έχει έναν γρήγορο παίκτη. Η μόνη ένσταση δικιά μου, όχι ένσταση, η διαφορά που είπα, θα ήθελα να δώσω πιο ξεκούραστο το γένο τον Ασημακόπλο. Να τρέξει αντί για τον Ηλία. Αυτό μόνο είπα εγώ. Αφροδίτη, επιλέχθηκε η Στέλλα. Άρα, για να καταλάβω, η τακτική ήταν η απόφαση τη ήττα τη ομάδα ήταν δική σου και ήταν βασιζόμενη στο ότι. Δεν αποφάσισε κανέναν. Και ήταν βασιζόμενη στο στόμα που δεν λέω. Και ήταν βασιζόμενη στο ότι. Να μιλήσω. Εγώ πρότεινα και ψηφίσαμε. Δεν θα βάζει λόγια στο στόμα που δεν μιλήσω. Λέω. Μιλήσω. Άρα, η τακτική που πρότεινε ήταν δομημένη πάνω στη δική μα τακτική και όχι πάνω στο τι θα πρέπει να κάνετε. Και εσά σε πειράζει αυτό. Ενώ θα έπρεπε να κοιτάξετε ποιοι είναι καλύτεροι σα για να παίξουν. Έκανε μια λάθος τακτική, έπεισε στην ομάδα σου. Έπισα να ασχοληθείτε με εμάς, αντί να ασχοληθείτε με εσάς. Ωραία, παιδιά! Εγώ φταίω που χάσαμε σήμερα, αυτό λέει η Αφροδίτη. Εγώ σας έπεισα και με. Δεν είπαμε αυτό, άλλο ρωτάει ο Γιώργος. Άλλο ρωτάει ο Γιώργος. Είναι αστεία αυτά που κάνετε. Σπύρο, από ό,τι φαίνεται, ο Τάκης κρυφάκουσε την τακτική σας. Γιώργο, μακάρι να άρχισε κάθε μέρα Τάκη μου, αν θες να μαθαίνεις μυστικά, τουλάχιστον αυτά που μαθαίνεις από εμάς, να τα εφαρμόζετε και να προχωράτε. Θα ήταν αν μπορούμε να σταθούμε αρρωγή στο να συνεχίσετε για να φέρετε νίκες, είμαστε... Οκ, Σπύρο, κοντός ψαλμός αλληλούια, λέμε στο Γιώργο. Επειδή το αποτελέσματος κρινόμαστε, δεν θεωρώ, είναι φτηνή δικαιολογία να κοιτάμε για συμπαίκτη μας, ο οποίος θα είναι ταχύτερος όλων, διότι το δίδυμο Στέλλα Γκότσης θα ήταν ένα δίδυμο φωτιά και στην ταχύτητα και στα τρία του Γκότσι. Οπότε, επειδή εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε, σήμερα δεν είμαστε εμείς που θα ψηφιστούμε και αυτό γιατί μας το δώσανε, μας το χαρίσανε να μην είμαστε εμείς. Δεν είστε χαρούμενοι, ρε παιδιά. Κάναμε εδώ. Αν έκανε 3 στα 3 θα έλεγες άλλο μετά. Νίκο, είπες ότι η μπλε ομάδα δεν παίζει τίμια γενικά, δεν ακολουθεί το fair play. Γενικά η μπλε ομάδα, όπως είδαμε και με τον Τάκη που είχε έρθει, μου έλεγε η Ελένη, μου το έλεγε, κάτσε πιο εκείνο. Ο Τάκης λέει, άστην. Γύρναγα τον κοίταγα. Ρε φίλε, ήταν στον πάγο σας και σας έκανα κακό, δηλαδή. Σε διέκοψα. Να με προσβάλλεις, δεν είσαι καλό fair play, να βάζεις να μιλά. Να βάζεις να μιλάς, γιατί αστείος έτσι όπως κάνεις, κατάλαβες. Δεν άκουγε. Πραγματικά. Πρόσεξε, εγώ δεν έχω πει κάτι κακό για σένα. Είμαι εγώ αστείος. Εσύ, ναι. Σε υποτίμησα, εγώ είπα κάτι για σένα. Ξέρεις πάρα πολύ λέξη fair play. Το εφαγωνίζεσαι, το έχεις ποτέ στη ζωή σου. Ναι. Δεν το έχεις ζήσει προφανώς. Πίστεψέ με. Άλλο πίστεψέ βλέπω με, το έχεις ζήσει, Νίκο. Συγγνώμη. Άλλο τι βλέπω. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Το τελευταίο δεν κατάλαβα. Ο Τάκης στην πλάτη μας. Δηλαδή. Άλλο και ο Σάκης με τους αγώνες του έσκησε το μάτι του Σόζολ. Το έκανε επίτηδες. Μάθε να μιλάς και να φέρεις σε πάρτι. Μπορώ να τελειώσω. Εγώ δεν σε έχω ερωτευτεί. Απλά λέμε το τέτοιο. Γιατί θα χάσει το δίκιο σου. Και επειδή φωνάζεις, φαίνεται ποιος έχει δίκιο και όχι. Και εγώ είμαι χαλαρός και σου δείχνω. Σε ενοχλεί φωνή μου. Καθόλου. Έτσι μιλάω. Μ' αρέσει να σ' ακούω. Μ' αρέσει να σ' ακούω πολύ. Ναι, το βλέπω. Μα ακούω. Σταματάς, ακούω. Μπορώ να μιλήσω τώρα. Ελεύθερα, όπως και ο Σόζον σήμερα, αφού παίξαμε, βρισκόμαστε σε ένα κοινό εμπόδιο. Τον αφήνω να περάσει για να μην συγκρουστούμε. Και μου μολάει μπάτσα, προχωράμε, περνάμε το εμπόδιο. Καλά, και δεν μου κάνει. Το κάνει επίδεση, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Θα σε. Προχωράμε, τελειώνουμε, σηκώνουμε τη συνέχεια. Μέχρι λέει, αδερφέ, πρόσεξε τα χέρια σου. Μπορώ να βάλω κι εγώ. Δεν υπάρχει. Γιατί να χτυπήσουμε. Μάλιστα. Όντως έγινε αυτό, Σόζον.
Τώρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη φρασιολογία, Γιώργο, και ούτε μπορώ να επεκταθώ σε αυτό. Το αν έγινε ή αν δεν έγινε, νομίζω ότι έχει πολύ μικρή σημασία. Άρα έγινε. Καθόλου για να φανταστεί. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο Νίκος, να πω λιγάκι πώς το βλέπω εγώ από την οπτική μου, μένει πίσω μου. Την ώρα που μένει πίσω μου, μπορεί να ένιωσα ένα χέρι να με ακουμπάει, αλλά σίγουρα δεν ένιωσα το πρόσωπό του. Ωραία. Και αυτό που ένιωσα, λοιπόν, σαν χέρι, όταν μου είπε κάποια πράγματα, άστα αυτά, εγώ του είπα, έλα μην αυτόν με τώρα, μια τέτοια έκφραση. Δηλαδή, πάνω στο ραν το είπες αυτό. Ναι, εγώ. Πάνω στο ραν, ότι δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Συζήτηση. Ότι είναι κάποιος πίσω. Ναι, τι να λέμε τώρα. Πιάσε συζήτηση τώρα. Ανοίγατε κουβέντα. Πιάσε συζήτηση τώρα. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποσυντονιστώ εγώ. Που αυτό ήταν το κύριο μέλημά του. Δεν ήταν δηλαδή η δικαιοσύνη για το τι έγινε. Πήγε να σου κλείσει το στόμα για να μην μιλάτε. Δεν ήθελε να σε χτυπήσει. Δηλαδή το μόνο πραγματικά που δεν είχε σημασία για τον Νίκο ήταν κάτι τέτοιο. Είχε μείνει πίσω και ήθελε να βγάλουμε και φώτο, όπως το λένε, ποιος έφταιγε. Συγγνώμη, Σόζον. Δεν μπορείς να το δεχτείς ότι έμεινες πίσω. Όχι, μπορώ να το δεχτώ, αλλά ξέρεις τι είπα, γίνεται. Σε αυτό το παιχνίδι μένει πίσω αυτός που σηκώνει δεύτερο στη σημαία. Οπότε ωραία. Μπορώ να το δεχτώ. Ωραία, τέλεια. Έχω είναι αδικό. Σήκωσα δεύτερος. Δεν ξέρω. Γιατί να το κάνω αφού τη σήκωσα πρώτο στη σημαία, αυτό που λες εσύ. Γιατί να το κάνω. Μάλλον στην κουβεντούλα που κάναμε στο ραν. Θα σε πέρασα στην κουβεντούλα, δεν ξέρω. Ναι, εκείνη την ώρα βρήκες να πιάσεις κουβέντα.